εκ της ρίζης Ιησέ και εξ ως Θείος του Δαβίδ, η Θεόπες Μαρίαν, τίκτετε σήμερον ημίν, δύο και χέρι η συμπάσα και καινουργείτε. Συγχαρείτε ομού ο ουρανός και η γη, ενέσατε αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωάκιμ εφραίνεται και Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Διομφής ουρανίου πιστωθείς προς τα Κρήτωνα, τους της ευσεβίας αγώνας, απ' το ήτος διέδραμες, και ο Φίστου Σωτήρος κοινωνός, αθλήσας μάρτης σώζων ανδρικός. Δια τούτο διασώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντας η. Δόξα το παρασχόντισι ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν η άματα. Τη 7η του μηνός Σεπτεμβρίου, προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, σώζοντος μάρτυρος, Ευόδου και Ονησιφόρου εκ των 70 Αποστόλων, ευψυχίου μάρτυρος, Κασιανής Οσίας της Υμνογράφου, Πέτρου Οσίου του Ευλαβούς και Λουκά Οσίου της Μονής του Βαθαίος Ρίακος. Ο Άγιος Μάρτης Σόζων. Έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία της Μικράς Ασίας. Προτού να γίνει χριστιανός ήταν ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν βαπτίστηκε όμως χριστιανός, ονομάστηκε Σόζων. Ήταν βοσκός στο επάγγελμα και προσπαθούσε να μιμείται την ημερότητα των προβάτων που θαύμαζε πολύ. Πολλές φορές τον ενοχλούσαν και αδικούσαν οι άλλοι βοσκοί, αλλά αυτός πάντοτε στάθηκε πράος απέναντί τους. «Μου είναι ντροπή», έλεγε, «να γίνω κατώτερος από τα πρόβατα που βόσκουν». Μελετούσε με επιμέλεια την Αγία Γραφή και όταν στην εξοχή συναντούσε κάποιον ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό. Κάποτε ο Σόζων πήγε στην Πομπιού πολύ της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα. Μόλις το είδε, η ψυχή του πράου Σόζοντος παροργίστηκε. Τότε με θάρρος πολύ έσπασε το δεξί χέρι του χρυσού αγάλματος,
το πούλησε και τα έξοδά του τα διαμήρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς χωρίς να φέρουν ευθύνη. Όταν το έμαθε αυτό ο Σόζον, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στο ναό το άγαλμα αυτό ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τον έριξαν στη φωτιά, όπου ο πράος και ζηλωτής βοσκός απήλθε προς τον Κύριο, ο οποίος ιδού τι λέει για τους πράους. «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Είναι μακάριοι, ευτυχισμένοι δηλαδή οι πράοι, που συγκρατούν το θυμό τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα πάρουν σαν κληρονομιά από το Θεό την γη της επαγγελίας, που τα αγαθά της θα απολαύσουν από την παρούσα ζωή». Ιωσία Κασιανή, η υμνογράφος. Υπήρξε μεγάλη ποιήτρια του Βυζαντίου και υμνογράφος της εκκλησίας μας. Σύμφωνα με την παράδοση, ως ωραία αρχοντοπούλα του Βυζαντίου έχασε τον βασιλικό θρόνο επειδή είχε το θάρρος και την ετοιμότητα να απαντήσει στον αυτοκράτορα Θεόφιλο πως μέσω του γυναικείου φίλου πραγματοποιήθηκε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και εννοούσε την κυρία Θεοτόκο. Στον υπαινιγμό που έκανε ο αυτοκράτορας ότι από τις γυναίκες πηγάζουν τα κακά και η Κασιανή του απάντησε ότι από την γυναίκα προήλθαν τα καλά και εννοούσε την Παναγία, μέσω της οποίας γεννήθηκε ο Χριστός. Στα λειτουργικά κείμενα σώζονται αρκετά ιδιόμελα που φέρουν το όνομά της και διακρίνονται για την πρωτοτυπία των ιδεών και την ποιητική τέχνη. Ωστόσο, ως υμνογράφο, την έκανε περισσότερο γνωστή το ιδιόμελο που ψάλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης. Πρόκειται για το κατανυκτικό δοξαστικό των αποστήχων «Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή» ή όπως είναι γνωστό το τροπάριο της Κασιανής, το οποίο αναφέρεται στην ειλικρινή μετάνοια της αλυψάσης των Κύριων Μύρο πόρνης γυναικός. Ο ύμνος δεν αναφέρεται φυσικά στην ίδια την ποιήτρια, διότι η Κασιανή ήταν μοναχή και έζησε οσιακή ζωή, αλλά το τροπάριο αυτό της Κασιανής αναφέρεται στην πόρνη που άλυψε με μύρο το Χριστό την Μεγάλη Τετάρτη, της οποίας γυναίκας αυτής της πρώην αμαρτωλής που μετενόησε, το όνομά της δεν σώζεται από την ιστορία.